μια προσέλευση κόσμου που άνετα μπορεί κανείς να υπολογίσει ότι φτάνει στους 15.000 ανθρώπους. Φορούσε ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου μαύρο κολάν και για να μην μπερδεύονται με τα μαύρα σορτσάκια των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, τον έστειλε ο διευθυντής να αλλάξει. Πράγματα που τα προσέχει ο μοναδικός Έλληνας διαιτητής που ορίζεται σε αγώνες Champions League, ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Ο πρώτος μετά την εποχή του κύρου Βασάρα. Το Ρόβανα πρέπει να παίξει δεξιά στη θέση του Μπακάκη. Τώρα Μάνταλος. Η πάσα για τον Αραβίδη και πάλι. Αλλά κερδίζει ο Αραβίδης. Κακή έξοδος γκολ. Χρήστος Αραβίδης. Ένα γκολ δώρο στην ΑΕΚ από τον λευκορώσο τερματοφύλακα του Ατρόμητου, τον Αντρέι Γαρμπουνόφ, που φάνηκε να καθαρίζει τη φάση. Δεν κράτησε την μπάλα στα χέρια, του γλίστρησε και όταν σερβιρίστηκε στα πόδια του Χρήστου Αραβίδη δεν ήταν δύσκολο για τον επιθετικό της Ένωσης, ακραίο επιθετικό στο σημερινό σχηματισμό, να πετάξει την μπάλα μες στα δίχτυα του Ατρόμητου για το 1-0. Εδώ φαίνεται πως τελειώνουν όλα, αλλά τα πράγματα πάντοτε στο ποδόσφαιρο δεν είναι όπως φαίνονται. Γλιστράει μπάλα, τίποτα αντικανονικό. Παρά την προσπάθεια του Κατσουράνη να βάλει τον μπλοκ στον Αραβίδη. Ο σκόρερ της Ένωσης έχει πετάξει την μπάλα στα δίχτυα. Ναπολεόνι σε αυτήν την αντεπίθεση του Ατρόμητου αναγκάζεται να κάνει μερικά μέτρα πίσω για να βρει μια επιλογή offside στην πάσα του Στέφανο Ναπολεόνι, ο Ανδρέας Τάτος. Δεν νομίζω ότι είναι και πολύ ευτυχής με την απόφαση, με την υπόδειξη, αλλά η επανάληψη της φάσης επιβεβαιώνει ότι ήρθε από πίσω μπρος που λένε. Δεν έπαιξε με τον Πλατέλα, άλλαξε Αραβίδης. Βρίσκει μπροστά τον Ουμπίδες. Αρκετά καλή σέντρα του Αραβίδη, 2-0, όχι. Εγώ βιάστηκα, φάνηκε, αλλά ήταν μια οφθαλμοπάτη. Πολύ καλή σέντρα από τον Χρήστο Αραβίδη, κατάκαρδα στην άμυνα του Ατρόμητου, κεφαλιά σκαστή του Πέτρου Μάνταλου στη γωνία, έξω. Αραβίδης. Περνά μπροστά από τον Κατσουράνη, συνεχίζει, τελειώνει μόνος του, αστοχή. Πηγαίνοντας προς το ημίωρο, το φάουλ του Μάνταλου, γυριστή κεφαλιά, 2-0 από τον Βασίλη Λαμπρόπουλο. Τέλειο χτύπημα από τον Πέτρο Μάνταλο, αλλά και πόσο καλά φάλτσα έβαλε γυρίζοντας την κεφαλιά στην απέναντι γωνία ο στόπερ της Ένωσης. Η ΑΕΚ αυτό το 2-0 το απέτησε και σε προηγούμενες φάσεις. Είχε την ευκαιρία με τον Μάνταλο, είχε ένα άλλο σουτ κοντά στην εστία με τον Αραβίδη. Το βρίσκει τώρα φυσιολογικά συμβατά σε σχέση με την εξέλιξη του αγώνα και φτάνει στο 2-0. Ξανά το χτύπημα του Μάνταλου, το άλμα του Λαμπρόπουλου που δίνει στην μπάλα κατεύθυνση στην απέναντι γωνία, καθώς άργησε να πάει ο Λαζαρίδης στο μαρκάρισμα του προωθημένου center back. ΑΕΚ 2, Ατρόμητος 0. Ο Ανάκογλου, ο Αραβίδης και η πάσα πήγαινε για τον Πεταβράκη. Τώρα φτάνει στον Πεταβράκη η μπάλα. Σέντρα σουτ. Λαζαρίδης, μια πολύ δύσκολη και πολύ χρήσιμη. Ανάκογλου, Πίτου Γαρσία. Όχι. Κίτρινη, ναι. Δεν πήγε με τάπες, δεν σήκωσε πόδι ψηλά, δεν... Όχι. Εκτέλεση από τον Μάνταλο, κεφαλιά από τον Πρέσεβις με το ένα χέρι ο Γαρμπουνόφ. Άνοιξε ο Μάνταλος στον Πλατέλα, εκείνος μια πάσα στο χώρο για τον Πέτρο Μάνταλο.
Αγιασούτ, δοκάρι. Πτώση του Πλατέλα. Άλλη μια φορά η βολίδα. Πέτρου Μάνταλου κόλεψε να σπάσει. Για υποψήφιος προς αποχώρηση λόγω τραυματισμού, εγώ μια χαρά τον βλέπω, τον Χρήστο Αραβίδη. Στην μεταξύ ΑΕΚ βγαίνει με τον Πλατέλα. Απόκρουση του Γαρμπουνόφ. Ακροβατική, θεαματική. Αναχωθεί ο Λαζαρίδης. Ανάμεσα σε Λαμπρόπουλο και Κολοβέτσιο. Σκαστό σου το Ανέστης κάνει ουσιαστικά την πρώτη απόκρουση του στο παιχνίδι σε προσπάθεια του Βαγγέλη Νάστου. Λάθος υποπίεση του Αγουαζή, πίεση του Μάνταλο. Ανεβαίνει ο Τζανετόπουλος. Πάσα για τον Πέτρο Μάνταλο. Χαμηλά Τζανετόπουλος, 3-0. Αυτό είναι το όφελος, το βραβείο. Όταν πιέζεις, όταν κλέβεις μπάλες, βγαίνεις μπροστά. Δεν χρειάζονται περισσότερες από δύο εναλλαγές για να βγεις σε θέση για γκολ. Τη στιγμή για αυτό το 20χρονο παιδί, τον Άνταμ Τζανετόπουλο. Ένα γκολ που το χάρηκε πολύ φυσιολογικά. Και ο Τραϊανός Δένος, όπως είναι φυσιολογικό, να χαίρεται γενικότερα αυτή την αγωνιστική υγεία, τη θετική ενέργεια που βγάζει η ομάδα του από την αρχή του αγώνα και συνεχίζει και ανταμείβεται με αυτό το 3-0. Εδώ η πάσα, Τζανετόπουλος, πολύ ωραίο σέρβις από τον Μάνταλο. Μάνταλος που είναι πίσω και από τα 3 γκολ της ΑΕΚ. Πάσα στον Αραβίδη στο πρώτο. Το φάουλ για την κεφαλιά του Λαμπρόπουλου στο δεύτερο. Το γκολ του Τζανετόπουλου. Τώρα ο Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος στο μεταξύ βλέπει ότι ο Ρικάρντο Σαπίντο το πήρε αλλιώς. Τράβηξε πίσω τον Θανάση Παπάζογλου και φωνάζει τώρα το Φώτη Γεωργίου για να αλλάξει και να ετοιμαστεί να περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Ανάκογλου, Αραβίδης. Δοκιμάζει και αυτό στην τύχη του. Αποκρούει ο Γαρμπουνόφ. Πάμε στο Γιάννη Μαρέο Παπαδόπουλο. Ο Φώτης Γεωργίου κάνει έναν ελιγμό. Βγάζει για ένα σουτ του Δημούτσου. Καλό, αξιοπρόσεκτο. Out στο 69. Στον Νάστο. Αυτός παίζει με τον Απολεόνη. Περνάει μπροστά στον Λαμπρόπουλο. Γυρίζει έξω. Είναι ευκαιρία για τον Κοντοέ. Αλλά έδωσε πολύ ύψος την μπάλα. Κυβρακίδης. Δημούτσος. Κυβρακίδης out. Στο 90.